Θέλει ο Αϊτόρ δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους η μπάλα, πολύ δύσκολα να τη γυρίσει ο Βέλεθ, κορμί του από τη φάση τον Κουλούρη δεν τον άφησε να έρθει καν σε επαφή με την μπάλα. Βιαβάνιες κάνει τρίπλα πάνω στο Σαλωμόν, αφήνει στο Μαωρίσιο Αϊτόρ, η σέντρα του Αϊτόρ για τον Καρλίτος, ο Καρλίτος σκοράρει και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 30 λεπτά κινήθηκε ανάμεσα στους δύο στόπερ, αυτό το οποίο του ζητούσε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Γιωβάνοβιτς, πήρε την κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Γιαννιώτη. Λοιπόν ο Καρλίτος από τον Μαωρίσιο, κάθετη πάσα για τον Αϊτόρ, πατά περιοχή, γυρίζει παράλληλα Παλάτσιος, όχι τον προλαβαίνει ο Γιαννιώτης, κλείνει ο Γιαννιώτης, Καρλίτος δημιουργεί, στην πλάτη φεύγει ο Αϊτόρ, με τη μία γυρίζει με το δεξί αυτή τη φορά ο Αϊτόρ για τον Παλάτσιος, τον προλαβαίνει και του κλείνει τη γωνία ο Γιαννιώτης. Προτιμά να χτίσει πάλι από την επίθεση από τα δεξιά, Αϊτόρ. Μια σέντρα του Αϊτόρ, Μαωρίσιο! Βλέπει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί, καθέτει πάσα για τον Αϊτόρ, στο δεξί ο Αϊτόρ, θέλει να το φέρει στο αριστερό. Σουτάρει ο Αϊτόρ και χάνει την ευκαιρία. Εδώ δεν πίστεψε το τελείωμα με το δεξί πόδι ο Αϊτόρ. Καθέτει πάσα για τον Μουνίθ Σπυριντόνοβιτς, κάνει την τρίπλα ο Σπυριντόνοβιτς, η πρώτη επέμβαση του Μπρινιόλι στο μάτς. Στο 49 φτάνει σε θέση να απειλήσει την αιστεία του Μπρινός, άλλη ο Μαωρίσιο μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά με πλάτη, κράτησε και εδώ στον Αϊτόρ, ανεβαίνει ο Σάντσες, έχει χώρο και ο Καρλίτος είναι στην περιοχή, η σέντρα για τον Καρλίτος, η κεφαλιά του πάνω στο Γιαννιώτη, το 55 ήταν κοντά στο δεύτερο γκολ. Ανοίγμα για τον Παλάσιος εξαιρετικό, πέρασε τρεις παίχτες αυτή η πάσα, ο Παλάσιος στην περιοχή επιλέγει, Χάντζη Θεοδωρίδη, η σέντρα ο Γιαννιώτης με το... Τέλης απευθείας πάει ο Μουνίθ, αλλά ο Μπρινιόλι μπλοκάρει στο 60 κομμάτις. Παλάσιος στο ενασμέναν με τον Βασίλη Αντωνόπουλο, πολλωστή φορά το σούτ του Παλάσιος, γκολ! Το έβαλε ο Παλάσιος στο 75, νικά και Βασίλη Αντωνόπουλο, νικά και Γιαννιώτη, δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στο Παναθηναϊκό με το δεύτερο φετινό του γκολ. Και το πρώτο σε ροή αγώνα, το προηγούμενο ήταν εύστοχο Παλάσιος, το έψαξε ο Παναθηναϊκός, το έψαξε ο Γιωβάνοβιτς με τις αλλαγές του και το βρήκε στο 70.